Ξεκινήσαμε την κατάληψή μας στη δραματική σχολή, η οποία συστεγάζει και τα διοικητικά γραφεία του Διπεθέ Πάτρας στις 10 Γενάρη. Προφανώς και συνεχίζεται η κατάληψή μας. Και τώρα προβήκαμε και στην κατάληψη χθες, 9 Φεβρουαρίου, του Θεάτρου Απόλλων. Για ποιο λόγο γίνεται η κατάληψη? Η κατάληψη ουσιαστικά είναι μία ένδειξη διαμαρτυρίας και είναι στα πλαίσια ενός μαχητικού αγώνα που έχουμε ξεκινήσει μαζί με σπουδαστές από τις υπόλοιπες σχολές κρατικές, το Εθνικό, το Κρατικό Βορείου Ελλάδος. Πρόσφατα μπήκε σε κατάληψη και η Κρατική Σχολή Χορού. Και είναι στα πλαίσια ενός πολύ μεγάλου αγώνα που γίνεται όχι μόνο από σπουδαστές αλλά και από εργαζόμενους και από τα σωματεία των καλλιτεχνών, ενάντια στο Προεδρικό Διάταγμα 85/22, το οποίο εξισώνει τα πτυχία μας με απολυτήριο λυκείου. Σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι σε καμία περίπτωση δεν υποτιμούμε το απολυτήριο λυκείου και τη σημασία του, ούτε τους απόφοιτους λυκείου. Ωστόσο, όταν εμάς μας ζητάτε ως προαπαιτούμενο το απολυτήριο λυκείου για να δώσουμε εισαγωγικές εξετάσεις, ουσιαστικά είναι και το δίπλωμα, εξισώνουν το δίπλωμά μας με απολυτήριο λυκείου, αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχει καμία λογική. Επίσης, με αυτόν τον τρόπο υποβαθμίζουν και τα εργασιακά μας δικαιώματα, γιατί σαφώς είναι τελείως διαφορετικό να αναγνωρίσετε ως ΤΑΦΕ ή ως ΔΕΛΤΑΕ. Εμείς είχαμε την αναγνώριση του ΤΑΦΕ και μάλιστα οι σχολές μας είναι και ανώτερες, έτσι αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Πολιτισμού, στο οποίο υπαγόμαστε, μέχρι και το 2003. Μετά ήμασταν αδιαβάθμιτοι, υπήρχε μια κρατική αμέλεια και έρχεται να ισχυροποιήσει αυτή την κατάσταση της υποβάθμισης των τεχνών με τρόπο άκρος υποτιμητικό το Προεδρικό Διάταγμα.